σήμερα εδώ πέρα βρισκόμαστε αγρότες από τον μπλόκο του Τυρνάβου που έχει στηθεί στην Εθνική Οδό Λαρίσης Κοζάνης. Ήρθαμε εδώ σήμερα συνάδελφοι από το μπλόκο που έχουμε στήσει από τους αγροτικούς συλλόγους του Τυρνάβου, του Δαμασίου και των Δελερίων, θέλοντας να επιδώσουμε ένα ψήφισμα με τα αιτήματά μας και προς τον Περιφερειάρχη. Τα προβλήματά μας είναι γνωστά, είναι οξυμένα. Αναμένουμε αυτήν εντός εβδομάδας τη δέσμευση του Υπουργού να γίνει πράξη, ότι δηλαδή θα πάμε όλα τα μπλόκα πανελλαδικά σε μια συνάντηση με συναρμόδια Υπουργεία. Αναμένουμε να δοθούν λύσεις στα κέρια αιτήματά μας. Μιλάμε για μια περιοχή η οποία έχει δυναμικές καλλιέργειες, όπως είναι η δενδροκαλλιέργεια, ροδάκινα, βερίπουκα, νεκταρίνια, αχλάδια, κεράσια, αμύγδαλα. Έχουν μείνει όλα πάνω στα δέντρα ή θα πουλήθηκαν κάτω του κόστου παραγωγής. Από εκεί και πέρα έχουμε και είναι ο Δήμος Τυρνάβου, είναι μια καθαρά αμπελουργική περιοχή, η οποία στα ενοποιήσιμα σταφύλια έχει δεχθεί τεράστιο πλήγμα. Μιλάμε για μια παραγωγή η οποία έχει μείνει αδιάθετη και λόγω του κορονοϊού. Καταλαβαίνετε ότι τα ενοποιήσιμα σταφύλια μεταποιούνται σε κρασί και σε τσίπουρο, και όταν η αγορά είναι κλειστή δεν μπορεί να διεκδικηθεί και την πληρώνει συνήθως ο παραγωγός. Αλλά και επί τραπέζια σταφύλια, όπως και τα ροδάκινα και τα νεκταρίνια που ήταν κυρίως προϊόντα τα οποία είναι εξαγωγής μαζί με το αχλάδι, τα οποία αυτά λόγω των τελευταίων εξελίξεων και του πολέμου της Ουκρανίας, αλλά και των 4 χρόνων, 5 που έχει ξεσπάσει το εμπάργκο στη Ρωσία, καταλαβαίνετε τι πλήγμα έχουν υποστεί. Επίσης είχαμε και στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Τυρνάβου ακραία καιρικά φαινόμενα για ακόμη μια χρονιά, και γι' αυτό πάγιο έτοιμά μας είναι η αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, που θα μας αποζημιώνει στο 100% της ζημιάς για όλα τα ζημιογόνα αίτια, και στο κεφάλαιο και στην παραγωγή, και με επαρκή κρατική χρηματοδότηση.